κύριο Θεοδωρικάκο, από το γραφείο του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς, στους τηλεθεατές μας. Υπουργέ, τώρα αυτά είναι καινούργια πράγματα. Πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε. Σας καλέσαμε για να μας πείτε τι θα γίνει με το δημόσιο, τι θα γίνει με τους δημοσίους υπαλλήλους που μπαίνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό με τηλεργασία, δεν είναι? Ισχύει. Έχουμε ζητήσει από όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, τα υπουργεία και όλα τα νομικά πρόσωπα, κάθε ένα να έχει το δικό του πλάνο εργασίας και όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, οι οποίες μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως με τηλεργασία, να γίνει αυτό στο μέγιστο βαθμό. Ο στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή προστασία της ανθρώπινης ζωής, τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των πολιτών που έχουν επίγουσες ανάγκες και υποχρεώσεις να έρθουν σε επικοινωνία με το δημόσιο αυτή την εποχή. Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν εναλλακτικά ωράρια, ενώ επίσης έχουμε φροντίσει όσοι εκ των εργαζομένων έχουν παιδιά στο γυμνάσιο να ρυθμίσουν με την υπηρεσία τους είτε μειωμένο ωράριο, είτε εναλλακτικό ωράριο, είτε να κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου να μείνουν τα παιδιά καθόλου στο σπίτι. Προφανώς αυτό δεν ισχύει για τα παιδιά του λυκείου. Είναι μεγαλύτερα και μπορούν μόνα τους να ρυθμίσουν τη ζωή στο σπίτι χωρίς τους γονείς. Ενώ τα μικρότερα παιδιά, όπως ξέρετε, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, όπως και στους παιδικούς σταθμούς. Το εναλλακτικό ωράριο είναι 7 μπορεί να γίνει η προσέλευση, 7 με 3 είναι το ένα, 8 με 4 το άλλο και 9 με 5 το τρίτο. Πολύ σωστά το περιγράψατε. Τα βασικά ωράρια εργασίας στο δημόσιο είναι αυτά τα τρία. Με ισοκατανομή των εργαζομένων στα τρία ωράρια. Βασικός στόχος είναι να μην υπάρχει συγχρονισμός και συνοστισμός ούτε στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ούτε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσο γίνεται, επομένως, το δημόσιο συμβάλλει σε αυτόν τον βασικό στόχο. Καλά, τα μέσα μεταφοράς, αφήστε πρέπει... το τώρα, Υπουργέ. Πληγή, το. Μεγάλη πληγή. Τα μέσα μεταφοράς, μην το λέμε. Όλοι μαζί βελτιώνουμε την κατάσταση. Έχουν πάρθει μέτρα. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα είναι αρκετά καλύτερη η εικόνα με τα μέτρα που έχει πάρει ο κ. Καραμαλής. Πάντα όμως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Υπουργέ, εξηγούσα όμως, αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτό ενδιαφέρει σίγουρα τους πολίτες, την περίοδο που θα ισχύσει το lockdown. Ναι. Οι πολίτες για να εξυπηρετηθούν από το δημόσιο θα πρέπει πρώτα να έχουν επικοινωνήσει και να κλείσουν συγκεκριμένο ραντεβού. Mm-hmm. Δεν θα λειτουργήσουμε δηλαδή με τον κανονικό τρόπο. Θα εξυπηρετηθούν οι επίγουσες περιπτώσεις και ύστερα από επικοινωνία. Και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύω ότι σε αυτό θα κάνει χρήση σίγουρα ο κύριος Πιτσιλής και οι υπηρεσίες της ΑΔΑΕ. Δίνουμε την δυνατότητα, πέρα από αυτό το ωράριο που μόλις πριν λίγο αναφέραμε, σε τρεις κλίμακες, εάν κάποιες υπηρεσίες θεωρούν ότι πρέπει να ξεφύγουν από αυτό και να πάνε σε ένα διαφορετικό ωράριο, έχουν τη δυνατότητα, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Βεβαίως θα πρέπει να είναι πιο ευαίσθητα τα πράγματα. Ναι. Διευρυμένο εννοεί το ωράριο. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις το δημόσιο να εργαστεί κανονικά το απόγευμα, για παράδειγμα. Γιατί αυτό μπορεί να διευκολύνει σε ορισμένες περιπτώσεις την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού του, αλλά και την αξιοποίηση των πολιτών. Ναι. Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση όπου συμβαίνει θα ανακοινώνεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε τη ρυθμιστική ευθύνη για αυτά τα ζητήματα. Από εκεί πέρα κάθε Υπουργείο θα κάνει τις δικές του ανακοινώσεις. Όποτε να κάνει στο Υπουργείο ο δημόσιος υπάλληλος την κάρτα, χτυπάει κανονικά, δεν είναι? Προφανώς. Και γράφεται το οκτάωρο. Ναι, γράφεται το οκτάωρο. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το δημόσιο την περίοδο του lockdown θα λειτουργήσει με το αναγκαίο προσωπικό. Ναι. Θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, αλλά αυτό θα γίνεται πολύ οργανωμένα και θα γίνεται κυρίως για τις επίγουσες υποθέσεις και υποχρεώσεις κατόπιν ραντεβού. Επίσης έχουμε λειτουργούμε πολλά τηλεφωνήματα. Λειτουργούμε συντεταγμένα για να προστατεύσουμε, ναι, επαναλαμβάνω, τη ζωή όλων. Επίσης έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να πάνε στα ΚΕΠ για ορισμένα δικαιολογητικά. Εκεί δουλεύουν τα ΚΕΠ κανονικά? Τα ΚΕΠ θα εργαστούν. Τα ΚΕΠ υπάγονται, όπως γνωρίζετε, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ναι. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει και είμαστε σε στενή συνεργασία και με τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό, και με τον κύριο Γεωργαντά, που είναι ο αρμόδιος υφυπουργός. Θα γίνουν συνολικές ανακοινώσεις για τα ΚΕΠ, ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα, για τους χρόνους λειτουργίας. Ναι, αλλά τα ΚΕΠ θα λειτουργούν. Τα ΚΕΠ. Ναι, και μιας και αναφερόμαστε στα ΚΕΠ. Μην ξεχνάτε επίσης και κάτι, ναι, ότι έχουμε πετύχει κάτι πολύ σημαντικό από την εποχή της πρώτης καραντίνας,
ότι τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά πιστοποιητικά που χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης και που χρειαζόταν έως τώρα από τα ΚΕΠ, τα παίρνει πλέον με ψηφιακό τρόπο. Ναι, άρα όχι, δεν χρειάζεται πάντα, να όμως, πάει με αυτοπρόσωπη παρουσία. Όχι πάντα, όμως, αυτό ήθελα να σας πω, ότι πολλές φορές είχαμε δει μπλοκάρισμα στις διαδικτυακές υπηρεσίες και νομίζω ότι είναι και κάτι που συζητάτε έντονα για να το αποφύγουμε αυτή τη φορά. Και έχουμε και πολλά μηνύματα για το ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα για να κλείσουν τα ραντεβού. Όχι μόνο στα ΚΕΠ, σε όλες τις υπηρεσίες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκαθαρίζουμε κάτι, το έχουμε πει με την εγκύκλειό μας και από εκεί και πέρα είναι ευθύνη κάθε Υπουργείου και κάθε Διεύθυνσης Διοικητικού να το ελέγξει. Είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να κάνουν πολύ κανονικά την δουλειά τους και αυτή την περίοδο και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα προκειμένου αυτό να εφαρμόζεται. Σωστά. Έχω και εγώ υπόψη μου τις καταγγελίες που μόλις τώρα αναφέρατε και έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά θέλω να ξεκαθαριστεί ότι αυτό πρέπει να είναι ευθύνη και πιστεύω ότι γίνεται από όλα τα υπουργεία και από όλα τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου να ελέγξουν αυτά τα μέτρα. Άμα δουλεύουν πέντε άτομα και είναι δύο τώρα, σου λέει τι να πάω εγώ δίπλα να σηκώσω τα τηλέφωνα. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε και τη Χριστίνα Κοραή. Χριστίνα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Συζητάμε για τη δουλειά στο δημόσιο τώρα την περίοδο της καραντίνας και θα θέλαμε και το σχόλιο σου. Είμαστε με τον Υπουργό Εσωτερικών, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα. Ναι, σας έχω εικόνα και τον έχω ακούσει. Και θέλω και εγώ να επιμείνω σε αυτό. Εγώ είχα μία καταγγελία από μία κυρία η οποία έψαχνε προ-καραντίνας, κύριε Υπουργέ, να βγάλει άφημη για το παιδί της που πέρασε στο πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη. Αφού έπαιρνε η γυναίκα, είναι της βιοπάλης, έπαιρνε τηλέφωνο, δεν απαντούσε κανείς στην εφορία, πάει σε μία άλλη εφορία, μήπως την εξυπηρετήσουν εκεί, δεν την εξυπηρέτησαν βέβαια, ξαναπήγε πλέον με την παρουσία της κάποια καθαρίστη άλλη, την είδε, της άνοιξε την πόρτα, έφτασε στο γραφείο και της είπαν, ξέρετε, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Άρχισε να φωνάζει και επειδή φώναζε, της είπαν πάρτε σε αυτό το τηλέφωνο, της έδωσαν μία άλλη γραμμή για να θα το σηκώσουμε αμέσως για να σας βγάλουμε το άφημί. Όχι για να κλείσετε το ραντεβού και να βγάλετε το άφημί. Με αυτή την νοοτροπία δεν πάμε μακριά. Η καραντίνα ήρθε για να μείνει. Έρχεται, θα φεύγει. Εάν δεν λειτουργήσει το τηλέφωνο και το ραντεβού, κανείς δεν θα μπορεί να εξυπηρετείται και η ταλαιπωρία θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Πιστεύω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ αυστηροί, όχι μόνο εσείς, όλα τα υπουργεία. Δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση, κυρία Κοραή. Ίσως ακούσατε νωρίτερα να λέω ότι επειδή και σε μένα έχουν συμβεί να υπάρξουν τέτοιου είδους καταγγελίες, έχω προσωπική άποψη και προσωπική αντίληψη. Γι' αυτό απαιτούμε πραγματικά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα να υλοποιούν το καθήκον τους. Και το καθήκον τους είναι να εξυπηρετούν τους πολίτες. Εμείς φροντίζουμε για την προστασία των εργαζομένων, φροντίζουμε για την προστασία των πολιτών, ειδικά για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους όταν βρίσκονται με φυσική παρουσία στο γραφείο. Αλλά πρέπει Αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι ευθύνη σε κάθε περίπτωση των αντίστοιχων υπευθύνων των διευθύνσεων διοικητικού και των υπηρεσιακών γραμματέων στα Υπουργεία. Έχουμε δώσει πολύ αυστηρές οδηγίες. Το ίδιο κάνουμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών και θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και θα συμβαίνει και σε όλα τα Υπουργεία που έχουν συναναστροφές και συναλλαγή με τους πολίτες και σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Αλλά καλά κάνετε και το εντοπίζετε, γιατί υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τους αντίστοιχους αυστηρούς ελέγχους αλλά και με τη συνείδηση των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το κράτος συμπεριφέρεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, πρέπει και εκείνοι με τη στάση τους να κερδίσουν αυτό το γεγονός. Και σωστά. Θέλω να πω κάτι. Οι περισσότεροι θεωρώ ότι εργάζονται σωστά. Και δεν πρέπει οι εξαιρέσεις να σηματοδοτούν ότι είναι ο κανόνας. Γι' αυτό οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμη πιο αυστηροί. Γι' αυτό οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμη πιο αυστηροί, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες για τις επίγουσες περιπτώσεις. Υπουργέ, θέλουμε την κατανόησή σας. Χριστίνα μου, ένα λεπτό. Ναι, θέλουμε ναι. την κατανόησή σας και σε σένα, Χριστίνα μου. Ξέρουμε ότι πρέπει να φύγεις για το ραδιόφωνο. Να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που είμαστε υποχρεωμένοι. Αμέσως μετά έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους που τους κλείνουν τα μαγαζιά και πρέπει να πληρώσουν τέλη
πώς το λένε, δημοτικά τέλη. Δημοτικά τέλη στους Δήμους. Έχουμε πάρει θα απαντήσετε μετά το διάλειμμα, Υπουργέ, μετά το διάλειμμα. Υπουργέ, μείναμε στο τι θα γίνει με τα τέλη, δημοτικά τέλη, με τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Εδώ διαβάζω ότι ο Δήμος Αθηναίων ήδη έχει προχωρήσει στην απαλλαγή τελών, δημοτικών όλων των μπερδεύω, τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ηλεκτροδοτούμενων χώρων, κοινόχρηστων χώρων. Τι γίνεται με αυτά? Οι Δήμοι μπορούν να μην τα, εισπράττουν? Έχουμε ανακοινώσει, κύριε Χασαποπουλέ, από την Παρασκευή ως Υπουργείο Εσωτερικών σε ολόκληρη τη χώρα πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων, των εταιριών, των γραφείων, των μαγαζιών κλείνουν λόγω της καραντίνας από τα δημοτικά τέλη. Σε ολόκληρη τη χώρα από το σύνολο των Δήμων. Ναι. Είναι μια απόφαση αναγκαία για να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, να μείνουν ζωντανές και να μείνουν όρθιες και ισχυρές. Άρα για τον Νοέμβριο αυτά, έτσι, όσο κρατάει η καραντίνα, αυτά, για ένα μήνα. Αυτά για όσο διάστημα κρατήσει το lockdown. Έχουμε ξεκινήσει τρεις εβδομάδες, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι, μια και μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε στηρίξει με πάρα πολύ ισχυρό τρόπο την αυτοδιοίκηση. Και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Τώρα, για να ισοσκελίσουμε τις απώλειες που θα έχουν Δήμοι και Περιφέρειες από τα μέτρα που προαναφέραμε, επιχορηγούμε με 60 εκατομμύρια έκτακτη στήριξη την αυτοδιοίκηση σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσετε ότι ήδη οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν πάρει μέσα σε αυτό το χρόνο άλλα 140 εκατομμύρια. Άρα φτάνουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσό 200 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο η κυβέρνηση στηρίζει όλη αυτή την περίοδο Δήμους και Περιφέρειες, γιατί θέλουμε η αυτοδιοίκηση να είναι ένας πυλώνας συνοχής και αλληλεγγύης. Και ταυτόχρονα. Πού αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα, κύριε Υπουργέ? Δεν είναι λίγα 200 εκατομμύρια. Για αλλά πού αξιοποιούνται? Βάλουμε κάτω και τον τίτλο «Παγώνουν τα δημοτικά τέλη για τον Νοέμβριο σε όλα τα καταστήματα». Το είπε ο Υπουργός πριν από λίγο. Ελάτε. Αυτά τα χρήματα, κυρία Χωραή, έρχονται για να ισοσκελίσουν τις απώλειες που έχουν δίνει από τους προϋπολογισμούς τους εξαιτίας της καραντίνας και της μείωσης των τελών τα οποία εισπράττουν. Mm-hmm. Θέλω όμως να επισημάνω ότι δίνουμε και άλλες δυνατότητες αυτή τη στιγμή στους Δήμους και στις περιφέρειες. Καταρχήν να μετακινήσουν προσωπικό από υπηρεσίες που δεν λειτουργούν, για παράδειγμα δεν λειτουργούν καθόλου τα ΚΑΠΗ, σε άλλους τομείς δεν λειτουργούν. Σωστά, τα ΚΑΠΗ είναι κλειστά. Τα γυμνάσια, δεν λειτουργούν τα γυμνάσια και τα λύκεια και άρα οι καθαρίστριες μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθαριότητα αυτή των δημοτικών σχολείων. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση, μιας και το βάζετε. Αυτό έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο, γιατί λέγαμε πριν για το ίντερνετ και το πώς τα διαδικτυακά, εν πάση περιπτώσει, θα εξυπηρετεί το κόσμος. Και μιας και λέτε για τους Δήμους, έχετε δώσει χρήματα έτσι ώστε οι Δήμοι, δεν ξέρω, να παρέχουν σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν υπολογιστή, ίντερνετ? Γιατί εκτός το ότι σέρνεται, όπως μας λένε χαρακτηριστικά εδώ πέρα οι φίλοι, πολλές οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν υπολογιστή στο σπίτι. Για να δουλεύουν και τα παιδιά στο σχολείο ουσιαστικά. Ένα-ένα όμως να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί ο καθένας πρέπει να έχει ευθύνη για αυτά που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει. Ναι. Ξεκαθαρίζω ότι τα χρήματα έχουν δοθεί για να ισοσκελιστούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Δεύτερον, έχουμε ζητήσει από τους Δήμους να μετακινήσουν και να αξιοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο το προσωπικό τους, μετακινώντας το κυρίως σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως στην ενίσχυση και στον εμπλουτισμό του εμβληματικού προγράμματος βοήθειας στο σπίτι. Αυτό είναι υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τους 80.000 συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα, μοναχικοί άνθρωποι τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχουν απόλυτη ανάγκη από τη στήριξη και τη βοήθειά μας. Αυτό κάνει αυτό το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι. Θα προσθεθούν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι θα συμβάλλουν και θα συνδράμουν στο να μείνουν όρθιοι οι άνθρωποι σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κάθε Δήμος καλείται να αντιμετωπίσει τα δικά του ξεχωριστά και ιδιαίτερα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Η Δήμη είναι ένας αυτοτελής θεσμός, η αυτοδιοίκηση έχει τη δική της διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια. Εμείς τους παρέχουμε το πλαίσιο και τη δυνατότητα. Είναι πολλοί άνθρωποι, αυτό που λέει ο Υπουργός, είναι δικό θέμα που να κάνουν κάποια πράγματα. Είναι μόνοι τους στα χωριά. Είναι μόνοι τους στο σπίτι, σε μια πόλη. Αυτό το βοήθεια στο σπίτι πηγαίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο Υπουργός και το έχουμε πηγαίνουν πει πάρα πολλές φορές. Πηγαίνουν και το ψωνίζουν. Ναι, από τους την άλλη όμως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν έναν υπολογιστή στο σπίτι τους. Πολλές οικογένειες. Δεν ξέρω αν είναι στη δικιά σας αρμοδιότητα, αλλά δεν ξέρω αν και οι Δήμοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι η τηλεκπαίδευση, όπως μπορεί και η τηλεργασία,
να μην μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως. Τώρα. Ναι. Γι' αυτό σας ξεκαθάρισα ότι κάθε Δήμος έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις δικές του δυνατότητες για να αντιμετωπίσει τα δικά του Εσείς προβλήματα. Εσείς έχετε δώσει κονδύλια, αυτό είναι, μας λέτε. Δεν είναι, έχουμε στηρίξει και με το παραπάνω την τοπική αυτοδιοίκηση, με ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, και πιστεύω ότι οι Δήμοι και σε αυτή τη φάση θα κάνουν αυτά που πρέπει για να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα στήριξης της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε πιο δύσκολη θέση. Και με αυτό, Χριστίνα, να κλείσουμε, σε παρακαλώ. Ναι, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες ότι συνεχίζουν οι καθαρίστριες να είναι πολύ λιγότερες από αυτές που απαιτούνται λόγω και του κορονοϊού. Πέρσι, η κυρία Κοραή, οι καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης ήταν σε ολόκληρη τη χώρα 3.500. Φέτος είναι 5.000. Και φέτος έχουμε δώσει για την καθαριότητα των σχολείων στους Δήμους 30 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι. Και θεωρώ ότι έχουμε δώσει όλα τα χρήματα που μπορούσε να δώσει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και πρέπει ο κάθε Δήμος, γιατί φέτος πέρασε αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους, να κάνει αυτά που πρέπει για να ρυθμίσει τα του οίκου του. Υπουργέ μου, καλή δύναμη και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή.